Όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση και μετά και ιδίως τα τελευταία χρόνια βαρύνονται για μια σειρά από υποθέσεις, για τη διαχείριση των υποθέσεων αυτών, διαχείριση η οποία οδήγησε σε καταστροφικά αποτελέσματα, διαχείριση την οποία είδαμε ακόμα, αν θέλετε, και στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ πρόσφατα. Δεν θα σας μιλήσω εγώ για παλιές υποθέσεις, για την υπόθεση... Ε, Τσοχατζόπουλου που εσείς η εφημερίδα σας πρώτη την ανέδειξε όταν ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος, έλεγε στη Βουλή, στις επιτροπές της Βουλής, ότι δεν πρόκειται για τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά για τους αριθμούς των κινητών του τηλεφώνων. Βαρύνονται λοιπόν για τη διαχείριση μιας σειράς υποθέσεων, κυρίως όμως βαρύνονται για τη διαχείριση σκανδάλων, όπως ήταν η υπόθεση της Siemens, όπου για πάνω από μια δεκαετία ένα ποσοστό των χρημάτων των συμβάσεων αυτών πήγαινε στα κομματικά του ταμεία, στα ταμεία του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, των σημερινών κομμάτων δηλαδή που είναι στην κυβέρνηση, για την υπόθεση Χριστοφοράκου και φυσικά για την υπόθεση, για την ε, περιβόητη υπόθεση Λαγκάρτ, δηλαδή και άλλων ληστών των ληστών τη φοροδιαφυγή που δεν είχαν την πολιτική βούληση να τι αντιμετωπίσουν. Τώρα λέτε ότι είναι εκβιάσιμη η σημερινή κυβέρνηση. Λέω λοιπόν ότι όταν έχει απέναντί σου την ηγεσία τη Ευρώπη, η οποία η ηγεσία τη Ευρώπη γνωρίζει διότι το ταγκό θέλει δύο. Και άρα είχαμε από τη μια μεριά αυτού οι οποίοι χρηματίζονταν και αυτού οι οποίοι έδιναν χρήματα, δωροδοκούσαν. Και αυτοί οι οποίοι έδιναν χρήματα ήταν μεγάλε πολυεθνικέ Γερμανικέ εμπροκειμένου εταιρείε. Άρα λοιπόν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Προφανώ δεν μπορώ να μιλήσω με ντοκουμέντα, όσα ντοκουμέντα έχω, τα έχω καταθέσει στη Βουλή, αλλά θέλω να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι όταν έρχει κανεί απέναντί του κάποιον ο οποίο διετέλεσε υπουργό ή ήταν σε κυβερνήσει που είχαν αυτή τη συμπεριφορά, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να τον φοβερήσει, να τον εκβιάσει. Και θέλω για να κλείσω αυτό το σημαντικό κεφάλαιο να πω το εξή. Δεν πιστεύω ότι εμεί είμαστε πιο ικανοί διαπραγματευτέ. Πιστεύω όμω ότι εμεί είχαμε από την αρχή έγκυρη και έγκυρη ανάλυση τη κρίση και έχουμε δικαιωθεί και είμαστε πιο ριζοσπαστικοί, πιο ρηξικέλευθοι. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μεγάλο ρίσκο. Αυτέ οι κυβερνήσει, αυτά τα κόμματα δεν ήταν έτοιμοι να το κάνουν αυτό ήταν έτοιμοι να συμβιβαστούν. Εμείς Εμεί δεν έχουμε περιθώριο να συμβιβαστούμε. Όταν λέτε το μεγάλο ρίσκο, τι είναι το ρίσκο και ποιο θα το πληρώσει, αν δεν πάει καλά η διαπραγμάτευση. Κύριε Νικολάου, Διότι ακούστε. η άλλη πλευρά λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική που προτείνει παίζει κορώνα γράμματα. Και ότι είναι λίαν πιθανό να βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο, χωρί χρηματοδότηση και να το πληρώσουν οι πολίτε. Θα ακούμε τρία χρόνια αυτά και ακούμε και άλλες απειλές και εκβιασμούς. Έχει αποδειχθεί όμως αυτά τα τρία χρόνια ότι όλα όσα έλεγαν ότι θα συμβούν εάν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία συνέβησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και με το μνημόνιο. Οι καταθέσεις εξανεμίζονται, οι δουλειέ χάνονται, η ανεργία έχει φτάσει στο 30% και τους νέους είναι στο 60%. Εγώ λοιπόν λέω το εξή. Χρειάζεται να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Είναι γενναία η απόφαση ενό λαού να εμπιστευτεί μια πολιτική δύναμη που μέχρι προχθέ ήταν στο 4%, έχοντα ένα σχέδιο ρήξη, σύγκρουση. Είναι σχέδιο σύγκρουση, συγκρουσιακή διαπραγμάτευση το σχέδιό μα. Είναι γενναία η απόφαση. Όμω πρέπει να δούμε ποιε εναλλακτικέ έχουμε. Η άλλη εναλλακτική που έχουμε είναι να παραμείνει η χώρα για πάρα πολλά χρόνια δέσμια, χωρί εθνική κυριαρχία, χωρί τη δυνατότητα να μπορεί να ε, Ασκεί πολιτική οικονομική, διότι δεν θα έχει τι τράπεζε στα χέρια τη, χωρί τη δυνατότητα να μπορεί να προσδιορίζει ακόμα και τα ελάχιστα, τα πιο απλά πράγματα. Πόσο στάνο ΦΠΑ και αν θα βάζουμε ειδικό φόρο κατανάλωση, τη στιγμή που το μέτρο αυτό έχει αποδειχθεί ότι αδειάζει τα ταμεία, δεν τα γεμίζει τα ταμεία. Και δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα ανθρωπιστικό και περιβαλλοντολογικό. Τα πολύ απλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Και δεν θα είμαστε για ένα και δύο χρόνια. Θα είμαστε για πολλά χρόνια σε αυτή τη διαδικασία της άρσης κυριαρχίας. Εμείς λοιπόν λέμε το εξή: Είναι γενναία η απόφαση, ναι. Αλλά είναι ρεαλιστική και βιώσιμη η πρόταση που καταθέτουμε εδώ και τρία χρόνια στο τραπέζι. Και ξέρετε, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια εκτός Ελλάδας αρχίζει να αλλάζει το κλίμα και ακόμα και από τους φανατικότερους εχθρούς μας εντός εισαγωγικών δηλαδή από τους τεχνοκράτες του, ακόμα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπάρχει η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική είναι λάθος και ότι χρειάζεται να πάμε σε ένα γενναίο κούρεμα του χρέους. Εμείς τι λέμε. Λέμε ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση, λέμε ότι χρειάζεται διεθνής διάσκεψη για το χρέος στα πλαίσια αυτή που έγινε στο Λονδίνο το 1953, λέμε ότι χρειάζονται ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη, λέμε ότι χρειάζεται να σταματήσει η καταστροφική λιτότητα. Αυτό για να γίνει Πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Από κάπου να ξεκινήσει στην Ευρώπη. Και πιστεύουμε ότι μπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα και από μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.